Είχαμε αφήσει την κουβέντα μας με τον Γιώργο Παπαδάκη στη γνωστή κόντρα του με τον Terence Quick. Πρέπει να σου πω ότι όσον αφορά την κόντρα σας για το ψάρεμα και το ψαροντούφεκο, έχει λυθεί η κόντρα υπέρ του Terence Quick, διότι μας έστειλε το τελευταίο ψάρι που χτύπησε. Θα το δούμε αμέσως τώρα και φαντάζομαι θα ομολογήσει και εσύ ο ίδιος ότι τέτοιο ψάρι δεν έχεις. Πού είναι, εδώ, είναι εδώ. Θα το δούμε. Σε φωτογραφία είναι. Σε βίντεο. Θα ομολογήσεις ότι τέτοιο ψάρι εσύ. Αυτό είναι πλαστικό, κατά. Δεν έχεις χτυπήσει, όχι, δεν είναι πλαστικό. Να τον ακούς, το πατάνε και κάνει πι-πι. Να του, ακούγεται. Αυτό είναι πλαστικό. Όχι, ο Terence, εγώ ομολογώ ότι έχει χαλάσει πολλά χρήματα για το ψάρεμα. Τι εννοείς? Πάρα πολλά. Τα πληρώνει, τα ψάρια αυτά τα πληρώνει. Τα ψάρια αυτά τα πληρώνει. Μα, του το είχαν αποκαλύψει μια φορά που μας ήταν καλεσμένο στην εκπομπή μου, σε ζωντανή σύνδεση με την ψαραγορά, είχαν απειλήσει με τα καλύτερα τι λόγια. Αυτή είναι από τις γνωστές πλάκες που κάνεις με τον Terence Quick, έτσι. Είχα ένα ρεπορτάζ με ένα ταξιτζή, ο οποίος κάποια στιγμή δεν πήγαινε καλά με το ταξί και έκανε, πήρε ένα φορτηγάκι και το έκανε ιδρύο. Και πουλάγε πέστροπες. Πήγαινε στις γειτονιές και που κάναμε ρεπορτάζ, του λέμε: για πες μας ένα καλό πελάτη, σου λέει ο Terence Quick. Και άλλη μια φορά που είχαμε ζωντανή σύνδεση και θυμάμαι συγκεκριμένα που δεν ήξερε και το όνομά του καλά να το πει. Αυτό σε χαρακτηρίζει πάντως, Γιώργο, και συγγνώμη που σε διακόπτω. Την πλάκα. Ναι, αυτές οι χαριτωμένες πλάκες χωρίς κακία είναι. Με όλους. Εγώ εδώ κάνω και στη διεύθυνση ακόμα, ξέρουν ότι κάνω πλάκα. Γεια, συνέχισε. Λοιπόν, πήγατε στην ψαραγορά. Και σε ζωντανή σύνδεση βγήκε ένας ψαράς και είπε: ο Terence Quick. Τον πέδεσε με τον Άντωνη Κουίν, γιατί μοιάζουν κιόλας έτσι φυσιογνωμικά και στην ηλικία ήταν σειρές στρατό. Είναι καλύτερος πελάτης μου. Έρχεται και παίρνει από εδώ ψάρια όταν πηγαίνει για ψάρεμα, λέει, μετά έρχεται και παίρνει ψάρια από εδώ. Εντάξει, είναι μια κόντρα με τις γραβάτες, με το ψάρεμα, η οποία δεν διατηρείται από μένα και τον Terence περισσότερο, αν θέλεις. Είναι από τους τηλεθεατές και τους ακροατές του ραδιοφώνου. Όπου έρχονται με επιστολές στην Αμερική, οπ, ο Terence. Να το δούμε μετά. Πες προηγουμένως, πριν δούμε τι σου λέει εσένα ο Terence Quick. Πες και επίσης την πλάκα που το έχεις κάνει στο λογιστήριο. Αυτές είναι οι κουταμάρες. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα στο λογιστήριο. Πες την κουταμάρες που είχαν πει ότι είχα μαζέψει πάκα 5.000 όταν είχε πρωτοξεκινήσει ο αντένα και ότι αυτός ήταν ο μισθός μου. Εγώ τον ταμείνα από εκεί θα έκανα. Τώρα, αν το παρεξήγησε ο Terence, τι να σου πω. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να βάλω το χέρι στην καρδιά. Είχε όντως εκπλαγή, είχατε πάει μαζί στο λογιστήριο, παίρνει το μισθό του. Όχι μόνο αυτός. Και σένα σου δίνουν τούβλα με χιλιάρικα. Τότε που οι μισθοί ήταν, μιλάμε το 1989, παραμονές του 90, που οι μισθοί ήταν ακόμα μικροί. Και όταν βλέπανε τα τούβλα να έρχονται, ήταν περισσότερα από το Κοσκοτάκι την εποχή. Να έρχονται. Όλοι τα χάσανε. Λοιπόν, να ακούσουμε τι σου λέει ο Ναι, για να ακούσουμε. Σε έναν επαγγελματικό χώρο που είναι πολύ γνωστός για τις λυκοφιλίες του, θα πρέπει να πω ότι τουλάχιστον η δική μου φιλία με τον Γιώργο Παπαδάκη είναι ειλικρινής. Και ανάγεται από την εποχή της ΕΡΤ. Του με το γνώρισα τον Γιώργο το 1982 όταν ήρθε στην ΕΡΤ και ζήλευα μάλιστα που έκανε μια από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές μαζί με αγαπημένους μου φίλους συναδέλφους. Στον Αντένα ξαναβρεθήκαμε από το ραδιόφωνο, μετά στην τηλεόραση και για λόγους marketing, και αυτό βέβαια το ξέρει ο κόσμος. Να σας πω γιατί το λέω. Γιατί δεν είναι πάρα πολύ καιρός όπου με έπιασε ένας κύριος στον δρόμο και μου λέει: σας παρακαλώ πολύ, θα πρέπει μια έτσι επιτροπή φίλων του Αντένα να παρεύει μέσα στη μέση να τα φτιάξετε με τον Γιώργο. Δεν μπορεί ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Και βέβαια σε βάλω τα γύρια και εξήγησα στον άνθρωπο ότι τόσα μου λέει για τις δικές μου τις δυνατότητες ως ψαροντουφεκά. Και όσες του λέω σε ό,τι αφορά τις γραβάτες, είναι απλά ένα αστείο και τίποτα παραπάνω που το κάνουμε για λόγους marketing, το κάνουμε για να δώσουμε το αλατοπίπερο στην δική μας την επαγγελματική ζωή. Είναι πάντως γεγονός ότι ο Γιώργος είναι Αύγουστος στις γραβάτες. Όπως επίσης είναι γεγονός ότι καμία σχέση δεν μπορεί να έχει με μένα και τη θάλασσα. Νομίζω πως είναι γνωστή η ιστορία που πήγα να ψάξω για μπρατσάκια στα Κύθυρα για την κόρη μου την Τερέζα όταν ήταν 3-4 χρονών και μου είπαν ότι τα τελευταία πουλήθηκαν στο Γιώργο του Παπαδάκη, ο οποίος πήγαινε για μπάνιο. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ με κάλεσε την εκπομπή σου και χαίρομαι που έχεις δίπλα έναν καλό φίλο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν ξέρω αν είσαι Αύγουστος στις γραβάτες, δεν φοράς γραβάτα, δεν σ' αρέσουν οι γραβάτες, τις φοράς με το ζόρι το πρωί. Σταμάτησα να φοράω γραβάτα από τότε που είδα τον Terence, με τους πιγκουίνους, για όνομα της Παναγίας. Αλλά θέλω να πω και εγώ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος και ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος ο Terence. Είναι δίκαιος, είναι ειλικρινής, δεν χαρίζεται αν δεν πρέπει να χαριστεί. Και μπορώ να πω ότι χαίρομαι τη συνεργασία από τότε που ξεκινήσαμε στο ραδιόφωνο του Αντένα.
αλλά και παλαιότερα στην ΕΡΤ, μέχρι σήμερα. Πάμε λίγο δεν έχουμε πίσω. Τσακωθεί ποτέ. Ποτέ. Πάμε πίσω. Δεν ξεκίνησες ως δημοσιογράφος. Σε τι ηλικία άρχισες να δουλεύεις? Πολύ μικρός. Πόσο μικρός? Έχει σημασία αυτό. Αρκετά μικρός. Στα 13 μου. Θα έπρεπε να δουλέψω. Γιατί εντάξει, δεν το έκανα και με ιδιαίτερη χαρά. Και είπα από πω ότι κάνω. Ούτε χαζοαμερικανάκι ήμουνα που λένε ότι το καλό παιδί πρέπει από πολύ μικρό να δουλεύει. Και να... Στα παιδιά σου είπες να δουλέψεις το καλοκαίρι, για παράδειγμα. Δεν είσαι καλά. Το ένιωσες εσύ στα σχολείο αυτό που έκανες? Ναι, το ένιωσα, αλλά ποτέ δεν θα βάλω τα παιδιά μου να δουλέψουν. Και γι' αυτό δεν είμαι καλός πατέρας που σου είπα προηγουμένως. Δεν θα ήθελα να περάσουν τα χρόνια που πέρασα εγώ. Και δεν θεωρώ υποχρεωτικό για να γνωρίσει ένα άνθρωπο. Εσένα σου έκανε καλό πάντως. Νιώθεις ότι. Δεν ξέρω, ναι. Εμένα, εγώ πιστεύω ότι μου έκανε καλό. Αλλά δεν το προτείνω σε γονείς και παιδιά να βγουν στα 13 τους να δουλέψουν για να μάθουν ζωή. Εννοώ, δεν φανταστείς να βγουν στα φανάρια. Όχι. Ούτε εγώ στα φανάρια ήμουν. Ναι, προφανώς όχι. Δίσκους έβγαζα. Το πρώτο μου επάγγελμα ήταν έβγαζα δίσκο, αλλά στο χέρι. Έχω κάνει αρκετές δουλειές. Πάρα πολλές δουλειές. Όλες, ό,τι δουλειά μπορεί να φανταστείς. Ακόμα έχω φίλους στην Ήβη. Έχω δουλέψει πάρα πολύ καιρό στην Ήβη και πολύ μικρός. Και βοήθεια. Γκαρσόνι, σε οικοδομή, όλες τις δουλειές σε οικοδομή. Βοηθός Μαρμαρά, βοηθός καθρέφτες, το κάραβελο τους καθρέφτες όλους, τους έχω ανεβάσει εγώ, πιτσιρικάς. Πολλές δουλειές, πάρα πολλές δουλειές. Βάρδια σε περίπτερο. Και μάλιστα αυτό μου ήταν βγήκε. Κάποια δουλειά από αυτές που σου άρεσε, που θα... Ως πιτσιρικάς, βάρδια σε περίπτερο, θα σ' άρεσε. Δεν είμαι πολύ πιτσιρικάς. Όχι, δεν μου άρεσε αυτό. Ξέρεις τι μου άρεσε? Μου άρεσε όταν σε εργοστάσιο όταν δούλεψα, και γύρω στα 19 μου. Συνδικαλίστηκα, ναι, συνδικαλίστηκα, το πάλεψα, αγώνες και τα λοιπά. Το νιώσες ότι... Σήκωσα το αριστερό χέρι, γροθιά τεντωμένη, συνδικαλισμός, κακό, είχε μια μαγεία. Απείλασες άλλο κομμάτι. Ναι. Και γνώρισα και ανθρώπους που έτσι εντελώς διαφορετικούς από αυτούς που θα γνώριζε ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, ψημένους στη ζωή, με άλλες ανάγκες φυσικά. Εγώ δούλευα για να καλύψω και τις ανάγκες του σπιτιού μου, γιατί είχαμε ανάγκες πάρα πολλές. Θα φέρει ζωή έτσι. Πόσο σε σφράγισε αυτό το γεγονός ότι αναγκάστηκες να δουλέψεις από πολύ νωρίς? Με βοήθησε πάρα πολύ. Με βοήθησε. Δηλαδή? Με βοήθησε να ξεπεράσω πολλά προβλήματα τα οποία δεν θα ήθελα να συζητήσουμε. Πολλά προβλήματα που είχα σε σχέση με την οικογένειά μου. Μια υπέροχη οικογένεια, η οποία διαλύθηκε πάρα πολύ νωρίς. Έχασα τον πατέρα μου στα 60 του, τη μητέρα μου στα 60 μου, στα 60 της. Και τον αδελφό μου πριν κλείσει τα 50, πριν από ένα χρόνο, 1,5, και μάλιστα σημαδεύτηκε. Ήταν μια φοβερή στιγμή για μένα, γιατί 4 Απριλίου του 1997 γεννήθηκε ο Ιάσονας, ο μικρότερος γιος μου, και ήμουνα μέσα στο μευτήριο, με κεσαρική γέννηση η γυναίκα μου. Βοήθησα σε όλη τη διαδικασία. Βγήκε μια χαρά το παιδί. Ήσουν μέσα? Ήμουνα μέσα, ναι. Άντεξε. Και βοήθησα, ναι. Και βοήθησα. Όταν βγάλανε το παιδί, όταν ήξερε την κοιλιά της και βγάλανε το παιδί μου, το δώσανε στα χέρια μου. Πριν κόψουν τον οφάλιο λόγο. Δεν υποθύμησες? Όχι. Ήσουν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Έτσι, φοβερά. Και αφού τελείωσε όλη αυτή η διαδικασία, οι συγγενείς είδανε το παιδί, εγώ έμεινα ακόμα μαζί με τη γυναίκα μου, γιατί είχε κάνει επισκληρίδιο μέχρι να συνέλθει. Και οι υπόλοιποι, αφού είδαν το παιδί, είχαν πάει στο σαλόνι του μευτηρίου. Εκείνος που περίμενε έξω από την πόρτα του χειρουργείου ήταν ο αδελφός μου, ο Μάρκος. Και βγαίνοντας εγώ, αρκετή ώρα αφού είχε τελειώσει η διαδικασία, τον είδα μπροστά μου. Με αγκαλιάζει, με φυλάει. Αδελφέ, όλα καλά, μου λέει, του λέω όλα καλά. Και γύρισα και του είπα μια κουβέντα. Του λέω, ξέρεις κάτι? Έχω την εντύπωση ότι τώρα για μένα ο θάνατος είναι παιχνίδι. Γιατί γνώρισα τι σημαίνει ζωή. Μέχρι τώρα δεν γνώριζα τι σημαίνει ζωή. Είχα άλλα δύο παιδιά, αλλά ήμουν επισκέπτης σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτή την έζησα. Ήταν ένα πραγματάκι με τον ομφάλιο λόρο πριν τον κόψουν στα χέρια μου. Εγώ που βλέπω αίμα και σοκάρομαι, σκούπιζα τα ματωμένα σημεία της γυναίκας μου. Και είχα το ματωμένο παιδί μου στα χέρια μου. Και αυτό δεν το λέω έτσι για να συγκλονιστείτε, είναι προσωπική μου υπόθεση. Απλά το συζητάμε. Και δεν μου αρέσει τις προσωπικές μου υποθέσεις, να τις μοιράζομαι με κανέναν. Δεν σου κάνω καμία ερώτηση, γιατί όποτε θες εσύ θα σταματήσεις. Του είπα του αδελφού μου ότι τώρα μπορώ να αντιμετωπίσω και το θάνατο, αδελφέ. Και τον αντιμετώπισα μετά από μια εβδομάδα. Πέθανε ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος και χωρίς να έχει πρόβλημα στην υγεία του. Εκεί τελείωνε μια υπόθεση που αφορούσε την οικογένεια που γεννήθηκα και έμενα μόνος με την οικογένεια που δημιούργησα. Εκεί επαναπροσδιορίσα τη ζωή μου. Εκεί ήταν η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου. Εκεί ένιωσα να ξαναγεννιέμαι κι εγώ. Εκεί ένιωσα
να πεθαίνω και να πεθαίνουν ό,τι είχα ζήσει μέχρι στιγμής με μια οικογένεια, με πάρα πολλά προβλήματα, αλλά τόσο υπέροχη. Με ένα υπέροχο πατέρα, μια υπέροχη μητέρα, ένα υπέροχο αδελφό, μια υπέροχη αδελφή. Ζητώ συγγνώμη, σε πήγα σε πίσω. Όχι. Ήταν ένα θέμα που έτσι δεν μ' αρέσει να το συζητάω. Οι προσωπικές στιγμές είναι προσωπικές στιγμές. Δεν μ' αρέσει να δημοσιοποιώ τα στοιχεία από τη ζωή μου, αλλά. Ας το αφήσουμε λοιπόν. Ναι. Με την δημοσιογραφία πώς έμπλεξες? Η δημοσιογραφία μ' άρεσε από τότε που ήμουν πιτσιρικάς εξαιτίας του, του Γιώργη του Κρεμμυδά, του συναδέλφου. Mm-hmm. Ο Γιώργης ο Κρεμμυδάς ήταν συμφοιτής με τον αδελφό μου, με τον οποίο, το συγχωρεμένο, με τον οποίο είχα 5 χρόνια διαφορά. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν εγώ πήγαινα Δευτέρα γυμνασίου, ο αδελφός μου ήταν πρωτοετής στη νομική. Μετά από. Ήταν φίλος του. Ένας από τους φίλους ήταν και ο Γιώργης Κρεμμυδάς. Και ζήλευες. Ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και τον έλαβα τον άνθρωπο και το ζήλευα. Το ζήλευα. Βέβαια ήταν πολύ δύσκολο. Ήσουν ένα ψημένο παιδί. Είχες κάνει πολλές δουλειές. Δεν, πιτσιρικάς, δεν ναι, εντυπωσιαζόσουν εύκολα. Ήξερα ότι δεν μπορώ εύκολα να μπω μέσα στον χώρο. Κατάφερα. Μπήκα στην ΕΡΤ. Στο ραδιόφωνο. Δούλεψα στο ραδιόφωνο. Μέχρι το 81 στο ραδιόφωνο. Μετά το 82 πήγα και στη τηλεόραση. Έκανα και ραδιόφωνο αρκετό. Με βοήθησαν και άνθρωποι. Δούλεψα πάρα πολύ. Φάντασμα τη ΕΡΤ με λέγανε στην ΕΡΤ. Δούλευα από το πρωί. Ναι, το φάντασμα τη ΕΡΤ. Είχα το ίδιο ύψος, ήμουν 62 κιλά. Γιατί δούλευα κι άλλες, έκανα κι άλλες δουλειές για να μπορέσω να ζήσω λεφτά που θα βγάζα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το ραδιόφωνο, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανα τηλεόραση. Τότε είχες κάνει επιτυχία, είχε ακουστεί το όνομα στο ραδιόφωνο, τότε κάναμε το κάθε μέρα παντού. Ναι. Συγγνώμη Γιώργο, αλλά μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια πίσω και θύμισε μας λίγο. Όχι, απλά λέγανε ότι είναι τρεχαλατζής, δουλεύει. Δεν εφησυχάζει. Εγώ σου ομολογώ ότι νιώθω ότι η μεγάλη επιτυχία έρχεται με τους. Με το τρεις στον αέρα. Έτσι. Είναι η μεγάλη επιτυχία είναι το γεγονός ότι συνεργάζομαι με τη Σεμίνα Διγενή και τον Άσο Αθανασίου. Είστε ακόμη φίλοι. Εγώ ναι, αισθάνομαι πάρα πολύ φίλος μαζί τους. Και αυτοί φαντάζομαι. Και εκείνοι το ίδιο, ναι. Εγώ λέω γιατί ξέρεις, η ίδια ζωή μας χωρίζει μερικές φορές. Δεν έχετε βρεθεί ο ένας απέναντι στον άλλο πάντως. Έχουμε βρεθεί με τη Σεμίνα. Με τη Σεμίνα. Όπως και η Σεμίνα με τον Άσο. Όμως αυτό δεν χάλασε τη σχέση μας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν χάλασε τη σχέση μας. Είναι πάρα πολύ καλή. Μα πάρα πολύ καλή σχέση. Τότε θύμισε μας λίγο την εκπομπή. Τρεις στον αέρα. Αυτό ήταν η σχέση. Νάσος Αθανασίου. Σε μήνα Διγενή, Γιώργος Παπαδάκης. Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές. Καταρχήν, εγώ δεν πήγα για να βγω στην εκπομπή. Μένα με πήρανε για να είμαι υπεύθυνος του ρεπορτάζ. Γύρισα από την Καλαμάτα που είχα πάει για να καλύψω τους σεισμούς της Καλαμάτας. Εκεί όμως στήσαμε ραδιοφωνικό σταθμό. Τον πρώτο ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό. Με τον Μιχάλη Κυριακίδη και την Ελένη Αποστολοπούλου. Δύο καλούς συναδέλφους και φίλους. Όπου αυτός ο σταθμός ο ραδιοφωνικός λειτουργήσε μέσα στα χαλάσματα της Καλαμάτας που είχε καταστραφεί από τους σεισμούς. Ήρθε ένας στρατιωτικός πομπός από τη Ρόδο, εγκαταστήσαμε το ραδιοφωνικό σταθμό στην Καλαμάτα και η πρώτη μας εκπομπή έγινε μέσα σε ένα ελαιώνα με φώτα αυτοκινήτων τα οποία φωτίζανε για να μπορούμε να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Ξεκίνησε ως εξής. Εδώ Καλαμάτα, εδώ Καλαμάτα. Καταφέραμε να κάνουμε σύνθημα το ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτό. Και έξω από κάθε σκηνή να υπάρχει ένα ραδιοφωνάκι, ένα τρανζιστοράκι. Και να ακούνε τώρα. Με τη δημοτική επιχείρηση πολιτισμού, τη ΔΕΠΑΚ, τη Καλαμάτας, στήσαμε σκετσάκια, δελτία ειδήσεων, αξιοποιήσαμε τους ντόπιους δημοσιογράφους, συνεργαστήκαμε, ανοίξαμε γραμμές με την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, με ανθρώπους οι οποίοι με αγωνία ψάχναν ότι θα γίνουν δικοί τους. Όλοι οι υπεύθυνοι περάσανε μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό και δίνανε πληροφορίες. Ήταν μια συγκλονιστική διαδικασία. Όπου εγώ συμμετείχα στην αρχική της φάση και μετά έφυγα γιατί με καλέσαν στην Αθήνα για να πάω στο Τρεις στον Αέρα. Ως υπεύθυνος του ρεπορτάζ όμως, όχι ναι, να παρουσιάζω. Αλλά και όμως βγαίνεις κάποια στιγμή στο γυαλί. Ναι. Ως πολεμικός ανταποκριτής ήμουνα πίσω στο δωματιάκι, το πίσω δωμάτιο. Ας είναι καλά τα παιδιά, ο Νάσος και Σεμίνα που εκείνοι το προτείνανε μαζί με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, τον σκηνοθέτη, να είμαι κι εγώ σε αυτή την εκπομπή. Είχε μεγάλη πτυχία. Ποια ήταν τα θέματα με τα οποία ασχολιόσαστε? Πάρα πολλά. Πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες. Τότε κάναμε, έχω την εντύπωση ότι κάναμε αντικειμενική δημοσιογραφία σε έναν χώρο που. Τώρα θες να πεις πόσο κακή είναι σήμερα η τηλεόραση σε σχέση με αυτό που τότε κάνατε. Έχω αυτή την υποψία. Είχαμε το πάθος του ερασιτέχνη. Δηλαδή παίζαμε για τη φανέλα. Πες μου τα μεγάλα θέματα που κάνατε εκείνη την εποχή. Πάρα πολλά θέματα. Ώρες ολόκληρες θα μπορούσα να κάθομαι να σου λέω. Οι μεγάλες σας επιτυχίες. Μεγάλες μας επιτυχίες. Τότε είχατε νούμερα? Όχι. Δεν υπήρχαν νούμερα τότε. Γι' αυτό δεν είμαστε κι εμείς νούμερα. Έχω την εντύπωση ότι τα νούμερα. Οι μεγάλες μας επιτυχίες ήταν πάρα πολλές, Μανώλη. Δεν. Τώρα. Τι να σου λέω. Ήταν θέματα που δεν αφορούσαν μόνο την
Αθήνα και την ελληνική περιφέρεια. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε. Αυτό. Ναι. Σου έχει μείνει στο Καλημέρα Ελλάδα. Παίζεις πολύ με την υπόλοιπη. Ξέρεις γιατί. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε τηλεοπτικό συνεργείο στην επαρχία χωρίς να γίνεται ποδοσφαιρικός αγώνας. Χωρίς να υπάρχει δηλαδή στην συγκεκριμένη περιοχή ομάδα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Χωρίς να έχει γίνει φόνος και χωρίς να είχε πάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο πρωθυπουργός ή κάποιος υπουργός. Βλέπανε ξαφνικά συνεργείο και λέγανε γιατί. Μα για να μιλήσουμε για τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε εσείς. Βγάλαμε εκπληκτικά θέματα. Και τα προσεγγίζαμε και με χιούμορ και με σοβαρότητα. Περάσανε εκπληκτικοί άνθρωποι εκείνη την εποχή. Δεν θα ξεχάσω μια συνέντευξη με τον Ταξί, τον συγχωρεμένο. Το Μάνο Χατζηδάκη. Σε ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ. Θύμισε μας λοιπόν. Σε ένα ρεπορτάζ όπου ο δάσκαλος σε ένα δημοτικό σχολείο, στην πρώτη δημοτικού, άνοιξε τα παράθυρα ανοιχτά, μπαίνει ένα πουλάκι μέσα. Τα παιδάκια, όπως ο δάσκαλος είναι γυρισμένος και γράφει στην πλάτη, παίζουν με το πουλάκι. Ο δάσκαλος ακούει φασαρία, αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει, γυρίζει και λέει: τι κάνετε, παλιόπαιδα? Και κάποιο παιδάκι προσπαθεί να κρύψει το πουλάκι, ένα μικρό πουλάκι, το οποίο ίσα μου πετάριζε. Το παίρνει λοιπόν το πουλάκι από τα χέρια του παιδιού, το βάζει κάτω και το πατάει και το λιώνει με το τακούνι. Και δεν θα ξεχάσω το σχόλιο του Μάνου Χατζηδάκη σε αυτή την υποβή. Του ζητήσαμε να σχολιάσει με την ευαισθησία του ανθρώπου που είχε γράψει το Χαμόγελο της Τσοκόντας, που είχε γράψει το Sweet Moving, που είχε γράψει το Παραμύθι Χωρίς Όνομα και το Ματωμένο Γάμο. Του ζητήσαμε λοιπόν να μας σχολιάσει το γεγονός αυτό. Και ήταν εκπληκτικό το σχόλιο. Εκπληκτικό το σχόλιο. Εκπληκτικό. Το θυμάσαι? Δεν το θυμάσαι τώρα ακριβώς. Ακριβώς. Ήταν συγκίνηση που σας είχε. Ήταν, να σου πω, δεν ήταν μελό. Ήταν και εύκολο το θέμα για κριτική. Αλλά είχε την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος που μιλάει, ναι, είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Δηλαδή, αν δεν τον ήξερε, θα ακούσει ποτέ, είσαι ακούσει μόνο τη μουσική του, έλεγες μήπως είναι ο Χατζηδάκης αυτός. Το καταλάβαινες αμέσως. Από τη δικιά σου εκπομπή, έχεις τόσο έντονες. Το Καλημέρα Ελλάδα. Ναι, αρκετές. Αρκετές και. Νομίζω ότι η πιο σημαντική είναι όταν. Θυμάσαι τότε. Στην πρώην Ιουγκοσλαβία, στα γεγονότα που μας είχαν συγκλονίσει όλους. Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή του περιστατικού που ένα ζευγάρι, ο ένας από τη μια πλευρά και άλλος από την άλλη ερωτευμένοι, σε μια γέφυρα προσπαθούν να βρεθούν. Και είναι στο Μόσταρ ή στο Σαράγεβο. Σαράγεβο μου φαίνεται. Ναι. Και οι πυροβολισμοί, οι ρηπές των όπλων και από τη μία και από την άλλη πλευρά του σταμάτησαν. Ο ένας είναι Σέρβος και, και η κοπέλα είναι Μουσουλμάνα. Μουσουλμάνα, ακριβώς. Ναι. Οι ρηπές λοιπόν των όπλων από τη μία πλευρά και από την άλλη του σταμάτησαν. Αυτό έδωσε την αφορμή με τον Κώστα Καρά που ήταν καλεσμένος εκείνη την ημέρα στην εκπομπή και το είδαμε και το σχολιάσαμε. Να ξεκινήσουμε με μια μεγάλη προσπάθεια για τα παιδιά του πολέμου, τα παιδιά της Βοσνίας. Καταρχήν, με μεγάλη περηφάνεια θέλω να πω ότι αυτοί που παρακολουθούσαν την εκπομπή και όχι εγώ, καταφέραν να κάνουν τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια. Ένα καραβάνι. Ένα καραβάνι, όπου στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στα αυτοκίνητα, σε ευθεία γραμμή ήταν 4,5 χιλιόμετρα. Μιλάμε για εκπληκτική συμμετοχή. Για εκπληκτική συμμετοχή. Όπου δεν το είχαν πάρει χαμπάρι και από τη διεύθυνση, την κεντρική διεύθυνση του Αντένα. Και ξαφνικά παραμονή, προπαραμονή Χριστουγέννων έγινε. Βλέπουν φορτηγά, ανταλίκες να έρχονται και να ξεφορτώνουν πράγματα. Από όλο ο Αντένα είχε γεμίσει απορίζια, φασόλια, πορτοκάλια, πατάτες, ρούχα. Και ένα λογαριασμό μεγάλο. Ένα πολύ μεγάλο λογαριασμό που άγγιξε 150 εκατομμύρια, που τότε ήταν πάρα πολλά χρήματα, μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Ερχόντουσαν άνθρωποι και βγάζανε τα δαχτυλίδια από τα χέρια τους. Εκεί φάνηκε το μεγαλείο του Έλληνα. Και ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για μένα. Εκεί είδα και τη δύναμη και της τηλεόρασης, αλλά και την ευαισθησία αυτού του κόσμου, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις ήθελε να μείνει άγνωστος. Δεν ήθελε να πει πες ότι ο Γιώργος το έδωσε αυτό, ή ο Νίκος ή ο Τέκης. Τώρα αισθάνεσαι ότι στην τηλεόραση ασχολούμαστε με ασήμαντα πράγματα? Ναι, ναι. Πολλές φορές. Γι' αυτό εγώ τους γυρίζω την πλάτη. Είσαι στην τηλεόραση όμως, Γιώργο. Τους γυρίζω την πλάτη όμως, Μανώλη. Εγώ δεν παίζω θέματα από το δελτίο ειδήσεων, παρά μόνο αυτά τα οποία επιλέγω εγώ. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους συναδέλφους μου από αυτές ή από τις άλλες ή τις παράλληλες ειδήσεις. Για μένα δεν υπάρχουν πια σάρικα θέματα. Εγώ θα πω όχι σε θέματα που προσβάλλουν την αισθητική, τη δική μου κατ' επέκταση των τηλεθεατών, που προσβάλλουν την υπόλοιψή του, την αξιοπρέπειά του, που κατά κάποιο τρόπο έχει την αίσθηση ο τηλεθεατής ότι υποτιμούν την νοημοσύνη του κάποιοι. Σε αυτά τα θέματα γυρίζω την πλάτη. Και αν κάποιος. Έχεις γυρίσει την πλάτη. Σε πάρα πολύ. Σε διέκοψα όμως. Ναι, να σου πω για την περίπτωση. Πες το του παιδοκτόνου βιαστή του πατέρα του, πώς λεγότανε. Στον Άφλιο. Στον Άφλιο, ναι. Εγώ δεν το έπαιξα καθόλου το θέμα. Δεν το έπαιξα.
Δεν άντεχες. Όχι, δεν άντεχα. Έλεγα ότι η αναπαραγωγή του θέματος κάνει μόνο κακό. Mm-hmm. Κάνει μόνο κακό. Δεν παίζω σκηνές με κλάματα και υστερίες. Μα είναι απολύτως φυσιολογικό όταν μια μάνα έχει χάσει το παιδί της να κλάψει. Εγώ, αν καταγράψω αυτή την εικόνα και κάνω αναπαραγωγή για 4 μέρες, όπως βλέπω στα κανάλια, mm-hmm. όπως είδα, ας πούμε, ξέρω εγώ για τη διαφθορά. Είδα σε ορισμένα κανάλια για το θέμα της διαφθοράς στην αστυνομία. Είδα, ας πούμε, ότι για να ντύσουμε τα θέματα εμείς. Τόσες γυμνές χορεύτριες. Συγκεκριμένα μία. Δελτίο ειδήσεων. Συγκεκριμένα μία. Mm-hmm. Εάν τη δω αυτή, γυμνόστηθη. Την ξέρεις. Θα της πω Άντζελα. Ξέρω πώς τη λέγανε. Την ξέρω την κοπέλα. Ξέρω πόσες ελιές έχει. Στο στήθος. Μα την ίδια κοπέλα. Αυτό τι εξυπηρετεί. Θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Όταν θα περάσει πίσω από τις κάμερες, αν σε καλέσουν στο δελτίο ειδήσεων. Και δεν είναι μόνο θέμα δελτίο ειδήσεων. Όχι, δεν τα έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Απλά δεν ξέρω. Διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Θα έλεγε κανείς ότι κάποια στιγμή μπορεί και να βρεθεί να νιώσει άβολα στην τηλεόραση. Ναι, πολλές φορές. Και έχω νιώσει. Mm-hmm. Έχω νιώσει όταν έκανα την κόκκινη κάρτα. Το πρώτο διάστημα της κόκκινης κάρτας ένιωσα, που είναι κάποιες στιγμές που θέλω να ξεχάσω, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα και πολύ άβολα. Δεν συνηθίζεται η αυτοκριτική. Όχι. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο χάθηκα στην γεωλεξία. Και δεν το έκανα γιατί το ήθελα. Η ματαιοδοξία μου. Ότι μπορώ να κάνω και κάτι άλλο μέσα στην ημέρα που θα είναι και αυτό ζωντανό. Και θα γύψει τη τηλεφέση. Και είναι απέναντι σε μήνα και θα την κερδίσω. Κατάλαβες και θα αποδείξω ότι μπορώ να κάνω κάτι. Έτσι λειτουργήσε. Για τα λεφτά δεν το έκανα, γιατί δεν είχα πληρωθεί για εκείνο ολόκληρο τον χρόνο. Τέλος πάντων, αυτό μια άλλη ιστορία, η οποία πέρασε. Αλλά αφού πέρασαν 3-4-5 μήνες και 3-4 μήνες, έβλεπα ότι πήγαινα, και... ναι, πήγαινα με το κεφάλι κάτω, το γύρισα. Το γύρισα, αλλάξαμε περιεχόμενο στην εκπομπή. Mm. Δεν ξέρω αν αυτό ικανοποίησε ή όχι τη διεύθυνση. Εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω. Και δεν το στο λέω για να σου κάνω το καλό. Όχι. Ίσως γιατί έχω περιθώρια πια επιλογών. Μπορώ να κάνω τις επιλογές μου. Είσαι ένας τυχερός άνθρωπος. Τυχερός όχι. Όχι τυχερός. Που εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που η δουλειά του δίνει. Mm-hmm. Όχι υποχρεωτικά πάντα τυχερός. Έτσι. Από τους καλεσμένους στο Καλημέρα Ελλάδα, ποιους έχεις απολαύσει, με ποιους έχεις γελάσει, με ποιους έχεις διασκεδάσει. Ξέρεις τι, εγώ τους καλεσμένους μου δεν τους θέλω δεν τους φέρνω για να γελάσουμε. Ναι, αλλά καμιά φορά κάτι στα γέλια. Ναι. Αν διαθέτουν χιούμορ, ναι. Mm. Δηλαδή, αν έρθει ένας κωμικός, εγώ δεν του λέω, ξέρεις κάτι, κάνε κάτι να ανέβουμε, να γελάσουμε. Μιλάμε μαζί. Mm. Και αν μέσα από αυτά που λέμε του με χιούμορ... Όμως, ναι. Προσφέρεις τις ατάκες για να βγάλει γέλιο, γιατί χρειάζεται η ώρα βεβαίως, αυτή, χρειάζεται κέφι. Εάν βγει χιούμορ, έχει καλός. Αν δεν βγει, όχι. Άλλωστε, εγώ δεν θέλω και τους ανθρώπους που έρχονται, δεν τους βλέπω κατά αποκλειστικότητα στην εκπομπή μας ο Μανώλης Καψής. Μα τώρα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Εδώ το τι αποκλειστικά βλέπω μέσα στην ίδια μέρα που έχει το ίδιο θέμα ο Sky, το ίδιο θέμα ο Αντένα, το ίδιο θέμα το Μέγκα, το ίδιο θέμα το Stark, είναι για όλους αποκλειστικό. Λέει, μόνο για μας, μόνο σε εμάς σήμερα ο Μανώλης Καψής. Και εσύ έχεις πάει την προηγούμενη μέρα στον Χατζηνικολάου, τη μεθεπόμενη μέρα έχεις πάει στον Πρετεντέρη. Αλλά σήμερα μόνο σε εμάς. Βέβαια, δεν μπορεί να πάει την ίδια μέρα σε δύο εκπομπές. Εννοείται, γίνεται και αυτό. Γίνεται και αυτό. Στις εκλογές δεν το κάνετε αυτό, στις εκλογές με τα πάνελ. Δεν το κάνετε. Και είσαστε εδώ, είσαστε και σαδιστές. Γιατί αυτό να το κάνετε σε ευρωεκλογές. Σε παρακαλώ, σε δεσμεύω. Πες. Μπορείτε να κάνετε, ας πούμε, τα στούντιο στην Αθήνα και να είναι ένα κοινό στούντιο. Φύγε ή έλασε. Να τους διευκολύνουμε. Αλλά σκέψου τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, έβλεπα τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιους ανθρώπους. Οι οποίοι φεύγανε από το Φάληρο, πηγαίνανε στην Παιανία, πηγαίνανε στο Μαρούσι, ερχόντουσαν στον Ταύρο. Και είναι και μεγάλοι άνθρωποι, δεν πάθουν τίποτα. Μερικοί από αυτούς. Το παίρνουν, σεβαστείτε. Ναι, ποιους εννοεί. Τους πολιτικούς. Ποιους από όλους. Αρκετούς. Εσύ με την πολιτική πια δεν τα πας καλά. Όχι, με την πολιτική τα πάω καλά. Πάρα πολύ καλά. Και είμαι έντονα πολιτικοποιημένο. Έντονα πολιτικοποιημένο. Την πολιτική την έχει αφήσει έξω. Να πούμε. Όχι, δεν έχω αφήσει καθόλου έξω. Για μένα όλα τα θέματα καταρχήν είναι πολιτικά. Έτσι. Άλλο αν τα έχω με εκείνους που ασκούν την πολιτική. Mm. Και όχι όλους. Έχω γνωρίσει υπέροχους ανθρώπους και μπορώ να διακρίνω υπέροχους ανθρώπους μέσα σε όλα τα κόμματα. Ή σε κάποιο κόμμα περισσότερους. Δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Το δικαίωμα της ψηφοφορίας είναι μυστικό. Mm-hmm. Άλλωστε. Αλλά δεν δείχνω. Ανάθεμα κι αν ήξεραν
τι ψηφίζω αυτοί που με παρακολουθούν. Να αναρωτιέμαι κι εγώ καμιά φορά. Μερικές φορές λέει, έλα μωρέ, δικός μας είναι. Και τους το λέω, μην τρίβετε τα χέρια σας, γιατί σήμερα τρίβετε τα χέρια σας, αύριο θα τρίβουν τα χέρια τους οι άλλοι. Εγώ λέω ότι έχω αχρωματοψία στη δουλειά μου επάνω. Μα είναι δυνατόν, ρε Παπαδάκη, τόσο υπεράνω, δεν θα βγει κάτι. Σε αυτή την εκπομπή έχω δοκιμαστεί με δύο διαφορετικές κυβερνήσεις. Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και είχα ακριβώς τα ίδια προβλήματα και από τους δύο. Τις ίδιες πιέσεις, τις ίδιες γκρίνιες. Πιέσεις όχι. Με την έννοια της γκρίνιας. Ίσως ξέρεις τι, εγώ είμαι και τυχερός εκείνη την ώρα. Μωρέ, πρωί είναι μωρέ αυτός. Ποιος το βλέπει. Ούτε και με βλέπουν μερικές φορές. Και μπορεί να τα ρίχνεις με την άνεσή σου, καταλαβες, να κάνεις την κριτική σου. Αλλά όπως σου έλεγα, εγώ δεν τα έχω με την πολιτική. Τα έχω με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι καταρχήν τους πίεσα εγώ για να εκλεγούν. Πήγα, έπιασα εγώ τον άλλο, του λέω: έλα εδώ κύριε Σιμίτη μου, έλα εδώ κύριε Καραμαλή μου, έλα εδώ κύριε Κωνσταντόπουλο μου, κύριε Τσοβόλα μου, κύριε Παπαρίγα μου. Σε παρακαλώ, κατέβα στην πολιτική. Όχι. Εκείνοι ήρθαν και μου είπαν: εάν με ψηφίσεις και αν μας εμπιστευτείς, Παπαδάκη, και εγώ κάνω τις επιλογές μου. Γιατί μου συμπεριφέρονται στη συνέχεια σαν να είμαι εγώ υποχρεωμένος απέναντί τους και όχι εκείνοι απέναντί μου. Ένα το κρατώ. Και το δεύτερο. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορώ να συνεννοηθώ μαζί τους. Φαντάζομαι θέλω... όχι με όλους, έτσι. Όχι με όλους. Αλλά με ορισμένους νιώθεις ότι... Με ορισμένους. Ή και με τον τρόπο που ακόμα λειτουργούν τα κόμματα. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος κάνει, περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι, από ραδιοφωνικό σταθμό σε ραδιοφωνικό σταθμό και τα βάζει με το κόμμα του και όταν θα έρθει τη στιγμή εκείνη που θα πρέπει να αποδείξει